Δεκέμβριος 1822. Γυρίζουμε σελίδες 1-9-9 χρόνια πίσω. Τοπίο σκοτεινό, βαρύ, σύννεφα, βροχή, κρύο και πλέον από 11.000 Τούρκους γύρω από το Μεσολόγγι. Εκείνο αντιστέκεται και απ' έξω δύο μεγάλοι στρατηγοί των Τούρκων, και ο Ταχής και ο Μερβριώνης, παλεύοντας πλέον 2 μήνες να πάρουν κάστρο απόρθητο. Ρημαγμένα τα τείχη, τρύπες, χώματα, νεκροί, αίμα, ιστορία, αλλά το Μεσολόγγι στέκεται. Πού είναι το Μεσολόγγι, εσάς που δεν ξέρετε? Δίπλα από το πολύφωτο Αγρίνιο. Ένα κάστρο δυνατό, ένα κάστρο της ιστορίας, ένα κάστρο που έφυγαν άνθρωποι, γεννήθηκαν άνθρωποι, μα έμενε όμως στην ιστορία των αθανάτων. Εκείνο λοιπόν ήταν μόλις που έγραφε το ημερολόγιο παραμονές και λίγες ώρες πριν τα Χριστούγεννα. Και στη μεγάλη σκηνή του Μερβριώνη οι στρατηγοί μαζεύτηκαν όλοι για να δουν και πώς και ήταν η στιγμή επιτέλους αυτό το ρημαγμένο, αυτό το ερείπιο Μεσολόγγι να πέσει. Δεν έπεφτε εδώ και 2 μήνες. Έπρεπε όμως τελικά να γίνει αυτό το πράγμα. Είχε πάει πολύ, γιατί ο Γιαούρης ήταν ατίθασος. Αντιστεκόνταν και δεν έπεφτε στις βουλές των μεγάλων και αυτών που ήθελαν απέναντι να τον γκρεμίσουν. Ήταν μια χούφτα, ήταν πεινασμένη, ήταν διαλυμένη. Πονούσαν, πεινούσαν και έφευγαν και ερχόταν άλλοι, λίγοι. Και τώρα μέσα ήταν μόλις 350 έως 70 ψυχές. Και αντιστεκόνταν, ναι. Έμπαινα σήμερα 500, όμως αυτοί χρειαζόταν να ξαναφύγουν για να πάνε σε άλλο μέτωπο. Έμπαινα άλλοι 700 και αυτοί φεύγανε. Αλλά για την ώρα ήταν περίπου 370 άτομα. Και στην σκηνή ο Κιουταχής, ο Μερβριώνης μαζεύουν όλους τους υπόλοιπους στρατηγούς, οπλαρχηγούς και ό,τι είχαν για να συζητήσουν. Και η εντολή ακούστηκε από τον μεγάλο, τον αρχιστράτηγο της εποχής εκείνης των Τούρκων, ο Μέρ. «Αχμέτ Διαλμπουριά, Γιάννη, έλα εδώ, ρέχα». Και έφτασε ο σκλάβος, και έφτασε ο δούλος. Ήταν ο Γιάννης. Ήταν Έλληνας, ήταν ο κυνηγός του Ομέρ, υπάκος. Και αν τον έβλεπες στο μέτωπο και αν τον κοίταζε στις πλάτες, θα έβλεπες χαρακές, πόνους και παράπονα. Και αν τον άκουγες να μιλά, ένας σοβαρός και σταθερός υποταγμένος σκλάβος. Ραγιάς! Το πρόσωπο ανέκφραστο, η υποταγή και υπακοή στο 100. «Καφέδες, τώρα γρήγορα!» Κοινός γύρισε στην βαλήνη σκηνή και βάλε πάνω να ψήνει στα μικρά κουπάκια να γεμίζει καφέ. Ούτε μια σταγόνα δεν πέφτει απ' έξω. Να είναι έτοιμος, μερακλείδικος, μυρωδάτος, γιατί οι πασάδες το θέλανε σαν ρόφημα, καταστρώνοντας τα σκληρά σχέδια. Γιατί σαν ξημέρωνε Χριστούγεννα, το είχε αποφασίσει ο Αλλάχ. Άλλαζε η στιγμή, άλλαζε η ρότα, έπρεπε να πέσει το Μεσολόγγι. Εκείνοι στη λειτουργία τους και οι Τούρκοι τους έπνιγαν στο αίμα. Έφτασε ο καιρός και η κουβέντα άρχισε. Μα τότε πετάγεται και του λέει ο Κιουταχής στον Ομέρ. Μα αυτός ο δίπλα δεν σ' ακούει. Συνέχισε, του λέει. Γράφε το γράμμα, λέει στον υποτακτικό, προς το Βαρνακιώτη. Θα ορμήσουμε, θα μπούμε και τα Χριστούγεννα ανήμερα εγώ θα κάνω το γεύμα μου μες στο Μεσολόγγι. Τρελαίνεται ο Κιουταχής. Τι λες, του λέει, βρε. Δεν ακούς. Δίπλα είναι ο Έλληνας. Σ' ακούει? Όχι, του λέει, μη φοβάσαι. Αυτός είναι υποταγμένος. Αυτός είναι δικός μου. Αυτός είναι έμπιστος. Και ανεβάζοντας φωνή, δεν θα πει τίποτα ο Έλληνας, γιατί έχω στα χέρια μου τη γυναίκα του και τα παιδιά μου. Τα ακούει ο Γιάννης ο Αχμέτ, μα δεν αντιδρά. Πρόσωπο ανέκφραστο, γλώσσα μαρμαρωμένη, καρδιά χτυπάει μόνο για τα ζωτικά όργανα. Και τώρα θυμάται τη γυναίκα του, την όμορφη γυναίκα του, τα παιδιά του, τα αγαπάει. Αλλά χρόνια ήταν ο κυνηγός και ο ακόλουθος, ο πιστός. Το Μερβριώνη τον εμπιστευόταν και ήταν κοντά. Εκείνος με σκυμμένο το κεφάλι ακολουθούσε, για του κράτηγε γυναίκα και παιδιά. Και τα πάντα κοστά, χρόνια όμως, και πιστός και υποτακτικός. Αλλά μέσα του
Έγινε η φλόγα. Έφερε κι άλλους καφέδες. Μιλήσανε. Είπαν το πώς θα μπουν και τι θα κάνουν. Πώς θα χτυπήσουν από την ανατολική πλευρά που ήταν ρημαγμένα. Θα κάνουν όμως μια ψεύτικη επίθεση από ένα άλλο σημείο και όλα θα είναι καλά. Και εκεί που καθόταν και εκεί που τα λέγανε, να λοιπόν θυμήθηκε και ο Μέρ και λέει στον Κιουταχή. Πόσο καιρό παλεύουμε. Εσύ με το καλό, του λέει. Εγώ με το σκληρό. Μα δεν το ρίχνουμε. Και ο καιρός περνάει. Και ο Ραγιάς, ο σκύλος αντιστέκεται. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Πρέπει να αντιδράσουμε, ουρλιάζει εκείνος. Δεν γίνεται, του λέει. Είναι δύσκολα. Να, τη μέρα που αυτή θα είναι στις εκκλησιές. Εκεί λοιπόν θα ορμήσουμε. Κανείς δεν θα περιμένει. Και εμείς θα τους πνίξουμε στο αίμα. Και επιτέλους. Και επιτέλους οι βουλές του Αλάχ είναι μαζί μας. Θα γυρίσουμε. Γιατί τ' άκουσε δικό μου άνθρωπος. Ήταν κρυμμένος μέσα το βράδυ σε εκείνο το ριάκι. Την παραμονή των Χριστουγέννων φεύγουν πλέον 500 από αυτούς που είναι δυνατοί και οπλισμένοι. Θα είμαστε άνετοι. Και από τα ανατολικά θα τους χτυπήσουμε και θα μπούμε πολύ εύκολα μέσα. Το θέλει ο Αλάχ. Μας δίνει. Και τότε έρχεται στα μυαλά του, στον Κιουταχή, έρχεται εκείνη μεγάλη κουβέντα. Ένα απόγευμα πριν μερικές μέρες. Φύγετε από εκεί, Γρεκοί. Φύγετε από εκεί, Δούλοι. Είναι δικό μας το Μεσολογγιουρλιάζει ο Τούρκος. Και απαντά, άνετα, χαλαρά και με καρδιά, ο Μάρκος Μπότσαρης. Αν θέλεις, έλα πάρτα, σαν άλλος Λεωνίδας. Μολόν λαβέ, θυμόταν τους παππούδες. Εδώ όμως υπήρχε και Χριστός. Υπήρχε και η Παναγία. Και ο Χασάν, ένας υποτακτικός, λέει, στρατηγέ. Έχουν την Παναγία αυτή. Είναι δύσκολα. Εσύ μη μιλάς, σκύλε, του λέει. Εμείς θα το πάρουμε. Το θέλει ο Αλάχ. Σώπασε εκείνος. Η ώρα πέρασε και οι στρατηγοί απεσήρθησαν. Ο Γιάννης μπήκε μέσα. Είδε τον αφέντη του, τον Μερ Βριώνη, να τυλίγεται σε ένα χοντρό πάπλωμα για να αναπαύεται. Δεν σε θέλω, του λέει άλλου Γιάννη. Φύγε, κλείσε, ξεκουράσω. Θα είμαστε έτοιμοι σε λίγο. Ο Γιάννης κατέβασε τον Μπερντέ, έκλεισε την κουρτίνα και γύρισε στο δικό του να ξαπλώσει. Ξάπλωσε κοντά στη φωτιά. Τώρα άρχισε να σκέφτεται. Άρχισε να κρυώνει. Ήξερε την αλήθεια. Ήξερε πως θέλει να το πει. Ήξερε πως θέλει να σώσει το Μεσολόγιο και την Ελλάδα. Γιατί οι δικοί του, οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι θα προσευχόταν και ο Τούρκος πάλι με πονηριά, πάλι στη δύσκολη στιγμή θα ορμούσε να τους έπνιγε στο αίμα. Μα αν το έλεγε, μα αν το μαθαίνανε, θα σκοτώναν τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Και του ήρθε στο μυαλό η γυναίκα, η όμορφη, η γλυκιά του, με εκείνη τη μοσχομυριστή ανάσα, με τα παιδιά του που τρέχαν, παίζαν, μία στην αυλή, μία στο χαγιάτι, και τρελαινόταν και έτρεμε. Τι να κάνει, να πω, δεν θα πω. Και απέναντί του ήταν η εικόνα της Παναγιάς. Και η Παναγιά του είπε, θα πας, Γιάννη, θα πας, γιατί το θέλω εγώ. Ο Τούρκος θα αποφάσισε, αλλά εγώ διατάζω. Όταν δεν μιλώ, δεν μιλώ. Μα όταν μιλώ, γι' αυτό λοιπόν θα πας να τους πεις τι ακριβώς θα γίνει. Ο Γιάννης έβλεπε την εικόνα στο μυαλό του. Δεν υπήρχε καμιά εικόνα της Παναγίας στη σκηνή την τουρκική. Ήταν μέσα στο μυαλό του. Χαλάρωσε, κρύωνε. Κρύωνε μέσα του, σαν να έχει πυρετό. Πολύ πυρετό. Άφησε τα μάτια του να πέσουν πάνω στη φωτιά που έγινε. Άρχισε σιγά σιγά η φωτιά να χαμηλώνει, να χωνεύει. Σηκώθηκε στον αγκώνα του. Δεν μπορούσε. Και ανοίχτα, σε λίγο θα ξημέρωνε. Δεν μπορούσε να κοιμηθεί, τον έκυγε. Βλέπει, κοιτάζει, σαν αρχίζει μέσα από τη βαριά συννεφιά να βγαίνει λίγο φως. Σηκώθηκε. Αρπάχνει το όπλο, το οπλοπιό του κυνηγού και βγαίνει. Ούτε καν είδε το Χασάν, ο οποίος ήταν αυτός που φρόντιζε, ο σταυλίτης, τα άλογα του Μερ Βριώνη. «Ρε Αχμέτ, πού πας, καλημέρα». Δεν είπε καλημέρα, κούνησε τον ώμο του. Το απαντά ο Γιάννης. Πάω τώρα για μερικά νεροπούλια για το μεζέ του αφέντη. Ο Χασάν, πρόσεχε, του λέει, πρόσεχε. Οι Γρεκοί απέναντι καραδοκούν και σκιά να θα στη δώσουν. Θα στη χαρίσουν. Ούτε σκιά δεν περνάει από εκεί. Δεν απάντησε ο Γιάννης, προχώρησε. Η καρδιά ήταν κουρασμένη, η ψυχή πονούσε, αλλά τα πόδια σταθερά και γρήγορα προς την έξοδο. Περπάτησε. Κι άλλος χαιρέτησε, κι άλλος δεν είδε και βγήκε. Πήγε, περπάτησε. Πού να πάει, όλη ξηρά
Ήταν πιασμένη από τους Τούρκους. Έμεινε μόνο το ανατολικό, εκείνο το μικρό νησάκι. Και η θάλασσα για να μπει κάποιος μέσα. Πού να πάει. Τι να κάνει. Τι μπορούσε να κάνει. Περπάτησε. Σκεφτόταν και γόταν η γυναίκα του, τα παιδιά του, αλλά η Ελλάδα, η Παναγία το θέλει. Εκείνοι το θέλησαν και ο Τούρκος είπε ναι, θα γκρεμίσω το Μεσολόγιο. Αλλά η Παναγία δεν θέλει να το δώσει το Μεσολόγιο. Πώς θα γίνει τώρα. Περπάτησε. Σκεφτόταν λάσπες. Βροχές, κρύο, γεμάτος ο τόπος, χειμώνα, αλλά και μέσα στην καρδιά του σαν να είχε νύχτα. Αλλά έπρεπε, όλα για την πατρίδα, όλα για την Παναγιά. Αυτή μας έφερε μέχρι εδώ. Αυτός, η Παναγιά του έδωσε τη γυναίκα. Η Παναγιά του φύλαξε τα παιδιά. Αυτή λοιπόν του λέει τώρα που θα πάει. Και θα πάει. Δεν έχει το παραμικρό σκεπτικό. Δεν έχει την παραμικρή άρνηση. Είναι μόνο θετικός, αλλά είναι η ανθρώπινη υπόσταση που τον τραβάει πίσω. Η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, η οικογένειά μου, αλλά η Παναγία είπε, προχωράει. Και να σου, εκεί προς το ανατολικό το νησάκι βλέπει ένα μικρό βαρκάκι, ο Νάσος, ο υποτακτικός του μακρύ. Του κάνει σήμα, τον βλέπει εκείνος. Ποιος είσαι, του λέει, τι θέλεις. Βγαίνει απαντά, φίλος, έλα μη φοβάσαι. Έρχεται κοντά ο Νάσος, τι θέλεις. Ακού, του λέει, να δεις, ο Γιάννης. Οι Τούρκοι τώρα που θα ξεκινάει το ξημέρωμα τη λειτουργία των Χριστουγέννων θα σας ρωμίξουν, θα χτυπήσουν ανατολικά που είναι όλα αδύναμα και θα σας ρημάξουν. Έμαθαν πως θα φύγουν και 500 με 600 άντρες σήμερα. Θα σας ρημάξουν, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Θα σας πνίξουν το αίμα. Ράιντε από εδώ, του λέει εκείνος ψεφταρά. Ποιος είσαι. Εγώ, του λέει, είμαι ο Γιάννης. Είμαι ο κυνηγός του Μερβριώνη. Θυμώνει ο Νάσος. Πορωμένος Έλληνας, φορτωμένος. Φύγε από εδώ, του λέει, ρουφιάνε και προδότη. Δεν είσαι για μας. Να πας από εκεί πίσω. Και κάνει να φύγει. Χωρίς να το σκεφτεί, ο Γιάννης, άλλος το σηκώσει στο χέρι, τον αρπάχνει από την πλάτη. Έλα εδώ, του λέει, μ' ακούς που σου μιλάω. Σήμερα το ξημάρωμα θα είναι επίθεση. Και πού το ξέρεις, του λέει εκείνος. Είμαι μπροστά, λέει ο Γιάννης. Έψινα καφέδες. Τους άκουσα. Και ποιοι ήταν οι στρατηγοί. Ο Γιάννης του απαντάει ονόματα. Εκείνος βλέπει τώρα και ο Νάσος αρχίζει να καταλαβαίνει ότι δεν λέει ψέματα. Η φωνή του Γιάννη σπάει. Γρήγορα, η πατρίδα κινδυνεύει. Δεν πρέπει να πέσει το Μεσολόγιο. Η Παναγιά το θέλει, τα ακούς. Εγώ δεν κάνω κάτι, μεταφέρω μόνο μήνυμα. Ωραία, του λέει ο Νάσος. Γιατί δεν έρχεσαι μαζί μας. Δεν μπορώ, του λέει. Δεν γίνεται να έρθω. Να πας και να το πεις, να φυλαχθείτε. Έλα, του λέει ο Νάσος. Τι φοβάσαι. Τον κοιτάζει εκείνος. Ανοίγει το στόμα. Μα δεν βγαίνει μιλιά. Δεν ακούει. Δεν νιώθει. Δεν αισθάνεται. Τι έπαθες, του λέει, ρε ο Νάσος. Ρε κότεψες, μίλα. Πού είναι το πρόβλημά σου. Έλα μαζί μας. Μη μένεις με τον Τούρκο. Ο Γιάννης τον κοιτάει και όλες οι δυνάμεις του, όλη η ζωή του ξεχυλίζουν σε μερικές αράδες. Γιατί, του λέει, κρατούν τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Παγώνει ο Νάσος. Ο Γιάννης γυρίζει και χάνεται. Όπως έπεφτε η νύχτα μέσα στις λάσπες. Μαζί να φεύγει ο ήλιος, μαζί να τρέχει ο Γιάννης. Ο Νάσος δεν ήθελε πιο πολλά. Μέσα στο καραβάκι, στο βαρκάκι του και βουρ, φουρ, κουρ, μουρ να μπει στο Μεσολόγιο. Τρέχει και πιάνει το μακρύ, του δεξιστορεί. Οργανώνει εκείνος και αμέσως η εντολή στρατηγούς και στο δεσπότη. Δεν θα γίνει θεία λειτουργία. Χριστουγεννιάτικη, όλοι μαζεμένοι και ο καθένας όπου μπορεί. Καμπάνα δεν χτυπάει, κερί δεν ανάβει. Δεν θα γίνει θεία λειτουργία Χριστουγεννιάτικη, γιατί σήμερα ο Χριστός και η Παναγία μας θα είναι στα κάστρα, θα είναι στις βαλίστρες, θα είναι πίσω από κάθε οχυρό. Και απλώθηκαν και μοιράστηκαν και το κεντρικό ανατολικό κομμάτι το παίρνει ο Μπότσαλης ο μαχητής, που δεν καταλαβαίνει, με γύρω στα 400 παλικάρια. Και άλλοι γύρισαν γύρω-γύρω, και ο Ζαΐμης από εδώ και πιάσαν τα μεγάλα κομμάτια, το ανατολικό. Κι άλλοι κάτω στα ριζά, κι άλλοι πάνω από πάνω, έκλεισαν όσο μπορούσαν τα ρημαγμένα τείχη. Και από εδώ οι Τούρκοι, όσο η νύχτα ερχότανε, όρισε 800 με 900 περίπου γερά παλικάρια Τούρκοι, νέα, πολύ μεγάλα στη δύναμη. Αυτοί μπορούσαν να καβαλούν χαλαρά μάντρες και να πηδούν και κρύφτηκαν στα ριζά, το χειρό από κάτω μέσα. Και πίσω τους, δυο θα ήταν 3.000 Τούρκοι πεζικό, έτοιμοι να υποστηρίξουν. Και πίσω ερχόταν οι υπόλοιπες 7 περίπου χιλιάδες, στρατός κανονικός. Και έτοιμοι. Ο ένας από εδώ κοιμάται, ο άλλος από εκεί
είναι ξύπνιος. Και ανάποδα. Κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει. Κανείς δεν γνωρίζει. Είναι όλα έτοιμα και κανείς δεν μιλάει. Και τα σύννεφα είναι πάνω. Έχουν σκεπάσει τη νύχτα. Έχουν κρύψει τη ζωή. Μιλιά δεν ακούγεται. Και οι παπάδες γυρίζουν. Παπαβαγγέλης, Παπανίκος, Παπακώστας, Παπασταμάτης. Γυρίζουν από μαχητή σε μαχητή. Όποιος δεν ήταν, τον σταυρώνουν, τον φιλούν. Του δίνουν την εικόνα της Παναγίας και τους λένε: εδώ, αυτή είναι μπροστά μας. Εκεί θα κοιτάτε. Είμαστε λίγοι, δεν έχουμε δυνάμεις. Αλλά πρέπει να πέσει και ο τελευταίος για να μπουν οι Τούρκοι μέσα. Εδώ φυλάμε πρώτα την εικόνα του Χριστού, της Παναγιάς και μετά τα σπίτια μας. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Και όταν φτάνει η ώρα της λειτουργίας, τότε λοιπόν ακούγονται χαρμός να χτυπούν οι καμπάνες. Και τότε αρχίζει και το λεγόμενο πατατράκ. Ορμούν οι Τούρκοι που ήταν μπροστά. Τα παλικάρια, πολύ γερά παιδιά οι Τούρκοι. Νεαροί, μαχητές, πορωμένοι. Δαγκώνουν το σπαθί στο στόμα και ορμούν για να ανέβουν. Και ανεβαίνουν και κρεμάνε σκάλες και κρεμάνε σημαίες. Από εδώ καραδοκούν οι Έλληνες και ο Μπόσαζης και οι δικοί του. Πετούν κάτω και αυτούς και τις σημαίες. Και η μάχη κράτησε σκληρή. Μαχαίρι, κοπίδι, λεπίδι, αίμα και θάνατος. Και έπεσαν. Τρεις ώρες έγινε η μάχη. Σώμα με σώμα, ανάσα την ανάσα. Κοντά, σχεδόν αγκαλιαστά πηγαίνανε. Και κάποτε ο Τούρκος έκανε πίσω. Έφυγε. Έφυγε στη λάσπη. Και ένα άλλο περιστατικό. Και σε μια στιγμή ο Μπόσαρης βλέπει τέσσερις μεσολογγίτες να έχουν αρπάξει και ένα έχουν δέσει ένα τεράστιο Τούρκο με σκοινιά και έτοιμο να το πετάξουν στον κρεμό. Επ τους λέει, τι κάνετε. Αυτό δεν είναι πόλεμος. Ελευθερώστε τον και αφήστε τον να κυλήσει κάτω με τους άλλους. Δεν σκοτώνουμε έτσι. Εμείς πολεμάμε και αγαπάμε την πατρίδα μας και τον Χριστό. Δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Άλλο πόλεμος και άλλο εκδίκηση. Μην μπερδεύεστε. Τον έλυσαν και τον κύλησαν προς τα κάτω να φύγει. Αυτή είναι η μεγάλη καρδιά του μεγάλου μαχητή Μάρκου Μπότσαρη. Και τέλειωσε ο πόλεμος. Και έμεινε το μεσολόγγι εκεί. Δεν έπεσε. Και μαζεύτηκαν οι στρατηγοί και να σου και ο δεσπότης. Και λέει ο Μπότσαρης με καρδιά πονεμένη. 600-700 άτομα χάσαν αυτοί. Και εμείς δεσποτά μου χάσαμε 6. 6 παλικάρια δυνατά που θα μας κοστίσουν. Και δεν μιλάει ο δέσποτας. Δεν χάσαμε 6, στρατηγέ μου. Μα πώς δέσποτα. 6 παλικάρια χάσαμε. Και του έρχεται περί τα 700, πάνω κάτω δεν είμαστε σίγουροι. Χάσαμε 10, του λέει Μάρκο. Ποιοι είναι οι 10 δέσποτα. Ποιοι είναι οι 10 δέσποτα. Ο δέσποτας δεν μίλησε. Δεν είπε άλλο τίποτα. Μετά από λίγο οι Τούρκοι έλυσαν και έφυγαν. Και έμεινε ελεύθερο το μεσολόγιο. Δεν πέρασαν μέρες και ο ίδιος ο Μερβριώνης έφτασε έξω από την Άρτα και ζήτησε μπροστά του να φέρουν τη γυναίκα του Γιάννη και τα παιδιά του. Ήπια καλά, έφαγε καλά και της λέει: «Εσύ είσαι γυναίκα του Γιάννη, εγώ είμαι». Και λέει εκείνος: «Ξέρεις τι μου έκανε ο Γιάννης?» Και εκείνη απάντησε: «Δεν ξέρω, μα ό,τι κι αν έκανε, το έκανε για την πατρίδα μας και την Παναγιά μας». Και θύμωσε ο Ομέρ και τη στραγγάλισε με τα ίδια του τα χέρια. Ηρωίδα, Αγία, τα παιδιά του τα έκανε το ίδιο. Και μετά πήρε σειρά ο Γιάννης με έναν άγριο και σκληρό θάνατο. Ύστερα από μερικές μέρες, ο δεσπότης ξαναμίλησε στον Μάρκο. Βλέπεις, του λέει, Μάρκο, 6 είχαμε, 10 είχαμε, ο Γιάννης και η οικογένειά του. Αυτοί είναι οι ήρωες. Αυτοί πολέμησαν, αυτοί κράτησαν την Ελλάδα. Γιατί ήθελε ο Τούρκος, δεν ήθελε η Παναγία. Ήθελε ο κόσμος και έδωσε εντολή ο κόσμος να φοβηθεί ο άνθρωπος. Αλλά η Παναγία δεν θέλει. Αυτό, φίλοι μου, το κολλάω και στις εποχές μας και σας αφήνω. Οι δυνατοί, ο κόσμος, η αρρώστια, οι γιατροί, οι πολιτικοί θέλουν. Αλλά πιστέψτε με, για όλο τον κόσμο, για την Ελλάδα μας και την Ορθοδοξία μας, η Παναγία μας έχει άλλη γνώμη. Και ένα τελευταίο, ένας σκλάβος, ο Γιάννης Γούναρης από τα Ιωάννινα, αντέδρασε, στάθηκε και ο σκλάβος διέταξε τον αφέντη Τούρκο και το μεσολόγγι δεν έπεσε. Ένας άνθρωπος, ένας μαχητής, και από ένας απλός Έλληνας ήταν σκλάβος τον Τούρκο και τώρα πλέον η δική μου γνώμη νίκησε το φόβο, πάτησε το θάνατο και έγινε ο Γιάννης, ιερό πρόσωπο, τιμημένο. Εγώ λοιπόν
ανάβω κερί στη μνήμη του, φιλώ το χέρι του παππού να μας σκεπάζει και να έρθει και πάλι στις μέρες μας, γιατί αυτούς τους ανθρώπους χρειαζόμαστε, που δεν φοβούνται το φόβο, δεν τρέμουν το θάνατο και είναι μαχητές. Και μπορεί να χάσουν ό,τι και αν έχουν, αρκεί να κρατήσουν Χριστό και Ελλάδα. Και ο Γιάννης, ο απλός Γιάννης το έκανε. Ποιος ήξερε τι έκανε ο Γιάννης Γούναρης. Ελάχιστοι και μετρημένοι. Αν γυρίσουμε τις σελίδες, θα βρούμε κι άλλους πολλούς Γιάννηδες, Ελένες, Βασιλικές, Κωστάδες και ό,τι θέλετε. Απλοί και ταπεινοί, που σήκωναν το κορμάκι από την πείνα, από την αρρώστια, απέναντι σε όλους που έρχονταν. Και παιδιά μικρά, γιατί αγαπούσαν τον Χριστό. Γιατί πέθανε για την πατρίδα. Και έτσι έφτασε αυτή η Ελλάδα μέχρι σήμερα. Ε, λοιπόν, εσύ που μ' ακούς και δεν είσαι Έλληνας, στην καρδιά, στο πνεύμα και στην πίστη, δεν τα καταλαβαίνεις. Κάνεις την πάντα λοιπόν, γιατί έρχεται. Και ο παππούς Γιάννης, αλλά και ο παππούς Καραϊσκάκης, αλλά πρώτα και πάνω απ' όλα η Παναγιά μας. Και η Παναγιά μας για την Ελλάδα μας έχει άλλη άποψη και θα γίνει ακριβώς και μόνο αυτό που θέλει η Παναγία μας. Θέλετε, δεν θέλετε. Σταμπέλος Κλήμης, τα σέβη μου.